κάνουμε τώρα που μισή ώρα μουσική δεν έχω εγώ. Δεν έχεις. Μέχρι και τέταρτο θα παίρνω. Καταστροφή. Όχι, τι λέω, ναι, μέχρι και τέταρτο. Τι έγινε, τι κάνεις, καλησπέρα σας. Πάω, κατεβαίνω στην Αθήνα, Γιάννη. Παίρνεις τα διπλά σου. Για πλάκα. Ναι. Παίρνω τα διπλά μου. Κάτσε να πάρουμε λίγο και ένα live στο live. Instagram. Αν μπορείς να βρεις live. Άμα το πετύχουμε. Στο Instagram Γιάννη15. Μπορείτε και να μας βλέπετε. Πολλά, πολλά πράγματα γίνανε αυτές τις μέρες. Με κορυφαίο το σημερινό. Πρόλαβα και τα είπα στον Νίκο τον Παπαδόπουλο πριν στην εκπομπή που ήταν και στην αναμετάδοση του αγώνα. Έχετε και αναμετάδοση. Βοήθησα λίγο εκεί πέρα, είπα τα σχόλιά μου. Ναι. Σήμερα το πρωί έγινε ένα παιχνίδι κατά του bullying, του σχολικού bullying. Που έβαλε 31 πόντους σε παιδάκια και χειρόσουνε. Και παιδάκια, σε παίχτες κανονικούς. Ναι. Ναι, ναι. Για να δεις ποιος το έβαλε. Τι. Ποιοι ήταν αντίπαλοι σου. Αντίπαλοι μου ήταν Τσαρτσαρίς. Ναι. Λιαβέλης. Ναι, Σαφίναν δηλαδή. Παπαλουκάς. Ναι. Ο κοντός ο Παπαδόπουλος. Ο ποδοσφαιριστής. Όπου ξέρεις τι με κάναν. Τι. Πρώτον κερδίσαμε εμείς 106-103. Πήγαν φωτιά οι άμυνες, ναι, γιατί. Ναι. Έβαλα 31 ποντάκια σε 25 λεπτά. Όχι, έχει ο πίνακας, θα γράφει ο πίνακας. Και βγάλαν MVP από ομάδα που έχασε. Και ποιον. Το Δημήτρη Παπαδόπουλο. Μηταρά. Το Μηταρά. Τι έκανε. Εντάξει, παίζουμε με Λάζαρο Παπαδόπουλο μαζί και πάω και το λέω, ξέρεις τι είπε αυτός για σένα. Και τον κυνηγούσε σε όλο το γήπεδο ο Λάζαρος. Να πούμε ότι είχε 4.800 παιδιά μετρημένα. Θα γέμισε το Palette Sport. Live without bullying. Πήραν αυτό το μήνυμα ήταν. Τα παιδιά. Πήραν το μήνυμα γιατί δεν έγινε τίποτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μάλωσε κανέναν. Όχι, γιατί είχα Άγγελο Χαριστέα μαζί μου, Σαντερφόρ. Τι βρίσκει ο Άγγελος. Είχα Παντελή καφέ. Παντελής ψιλοπέζι μας. Παντελής καφές, δύναμη, ναι. Παιχτάρα. Είχα Νέστορ ακόμα το που είχα να δω. Και έλα μόνο παιχτάρα. Παιχτάρα. Και λέει... λέει ο... ο Φίσας. Ρε, αυτή φέραγε και ξένο. Ρε το Φίσα. Με έβαλε ένα καλάθι στη μάπα. Ο Φίσας. Σου έβαλε ναι. Ναι. Και ξέρεις, γκουρλώνει τα μάτια. Και τον λέω καπάκι. Το λέω τώρα, λέω πήγαινε δεξιά. Και λέει αυτός. Λέω κι εγώ ότι στο έβαλα στη μάπα. Λέει. Ωραία, ωραία ήταν. Χαρήκαμε πολύ. Πιο πολύ για τα παιδιά. Ο Νάσο Γαλακτερός ήταν, ο Γιώργος ο Μασλαρινός. Το κυμπόκο που είχε γίνει στο Λούμπεν. Μη βάζει ρε, αυτά. Πάμε 23, πάμε αγόρι μου. Τι είναι, ξεκινήσαν να μας βλέπουνε. Έλα. Ναι. Α, δεν το είχα ακούσει αυτό. Καλησπέρα και στο Instagram. Και ένα ακόμα μπασκετικό να πούμε ότι... Ναι, το είδα, το είδα. Το είδες. Το είδα, το είδα. Το έχω βγάλει παντού. Το κυμπόκο τι κάνει. Στο μπάσκετ, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με το Χολαργό, είναι σε καλή κατάσταση. Εντάξει, δεν είμαστε, το τρίτο δεκάλεπτο είμαστε καλά. Είναι σε καλή κατάσταση, βρίσκονται οι παίχτες. Γιατί δεν έπαιζε ο Χάτσερ. Πρίστηκε το χέρι του πριν το παιχνίδι και νομίζαν ότι είναι κάτι επιφανειακό, έκανε μια, ξέρω, μια ψυλοθεραπεία, δεν έπιασε και τον κρατήσανε για το αυριανό. Ναι. Το δεξί, ξέρεις. Το καλό, το καλό. Το καλό, το δεξί. Ναι. Oh. Και πώς το λένε, και ο Τζαμάλ Τζόουνς, τέλος, εγχείρηση. Το που λένε μου αυτό, ρε φίλε. Αυτός είναι που λένε, ρε φίλε. Αυτός, ρε παιδί μου, είναι από αυτούς τους παίκτες, ρε παιδί μου, που έχουν όλα τα προσόντα. Και όλο κάτι γίνεται. Και όλο κάτι γίνεται. Όλο, δηλαδή, και ξέρεις τι, οι τραυματισμοί που έχουν αυτοί οι παίχτες είναι οι κουφοί. Ξέρεις, ο συνδέσμος δεν έχει, ναι. Δεν είναι ένα χτύπημα ή ένα μυϊκό ή οτιδήποτε. Είναι εκεί που δεν το περιμένεις, δηλαδή πίσω όμο, πίσω κάτι που δεν είναι συχνή. Στου συνδέσμου έχει γίνει. Εντάξει, στου συνδέσμου. Τώρα σε τέτοια υπόσχεση 23 χρονών, αυτό είναι 26 χρονών, δεν έχεις, αντέχουν οι συνδέσμοι σου. Τα 32-33 πιάνονται εκεί πέρα από, την υπερ, ξέρεις, από τα τόσα χρόνια και αυτά. Να πούμε ότι αύριο παίζουμε στις 7.30 ώρα. Πάω ΚΑΕΚ στο Παλατάκι. 7.30. Άγγελε, τώρα ο Άγγελος Χαριστέας είναι online.
πρέπει να έρθει στην εκπομπή. Εγώ φταίω, έπρεπε να έρθει γιατί έχει πολλά πράγματα να πει. Να πούμε ότι κατεβαίνει υποψήφιο μαζί με τον Τζιτζι Κώστα. Με Τζιτζι. Με Τζιτζι, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Έπρεπε να. Έλα, προλαβαίνει. Έλα, αγόρι μου, έλα. Έλα, είμαστε Λέοντο Σοφού στο κέντρο. Λέοντο Σοφού 18, έλα. Γρήγορα. Μπορείς. Έλα. Να δούμε αν κάνει και πολιτική, ρε φίλε. Γιατί η πολιτική είναι γρήγορη. Για μπάσκετ κάνει σίγουρα. Και δύο lay-up. Έβαλε. Ναι. Μα το 2-0. Παίξαμε στην Καλαμπάκα πριν ένα μήνα ναι. Και δεν ήταν, ξέρεις, δεν είχε καιρό να παίξει. Μάλλον έκανε λίγο προπόνηση. Έκανες λίγο προπόνηση εκεί πέρα, σίγουρα κάτι έκανες. Ξεκινάει το παιχνίδι, 2-0, καλημέρα σας. Πάρ' το καλάθι με τη μία. Και μόνος του από αριστερά, δεξί χέρι, ωραίος. Μη γελάς ρε, έλα από εδώ. Έλα, γιατί πρέπει να πεις. Την Παρασκευή. Θα έρθεις εδώ πέρα στην εκπομπή. Και τού σου έχω πει να έρθει, να ξέρεις. Ωραία, εντάξει. Ναι, όχι την Παρασκευή, γενικά. Καλά, περάστε, είναι. Παιδιά, περάστε. Ελάτε. Εδώ μια οικογένεια είμαστε. Εμείς τέτοιους ανθρώπους θέλουμε και καλό είναι να ασχολούνται με την πολιτική αθλητές, γιατί γνωρίζουν πραγματικά τα προβλήματα. Όπως ο κολλητός σου. Έχει λύσει τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α, ο Ζαγόρ. Λέω ότι ποιος. Έχει κάνει πολλά πράγματα αυτός και δεν τα μαρτυράει. Άντε να αρχίσω και γι' αυτό να λέω. Δεν λέει. Έχει κάνει 5-10 πράγματα και πρέπει να τα πει. Χαμηλά την μπάλα. Ποια χαμηλά την μπάλα, ρε. Έτσι προχωρήσαμε ποδοσφαιρικά. Όπα, τι λέει. Είστε ωραίοι. Έβαλα παιδιά για ύπνο μόλις. Α, ωραία. Έλα την Παρασκευή. Θα σε πάρω μετά τηλέφωνο. Να συνοηθούμε. Να ξαναγυρίσουμε στον μπάσκετ με τον κολλητό. Αυτό που βάλει 31 πόντους. Όχι, πάει πέρασε αυτό. Τι πέρασε. Εντάξει, η αξία μου είναι γνωστή. Δεν βάλω φωτογραφίες. Τα νέα παιδάκια δεν γνωρίζουν. Ακούνε Γιαννούλης και λένε α, παλιός παίκτης. Βετεράνος του Βιετνάμ. Ναι. Παλέμαχος. Παλέμαχος. Τελικά τι είναι καλύτερα, βετεράνος ή παλέμαχος. Και τα δύο είναι. Και τα δύο. Το βετεράνος είναι πιο γλυκό. Ναι. Γιατί πάει και στον πόλεμο. Το παλέμαχος τώρα. Κάποτε την έβρισκες. Σήμερα, είπε 43 χρόνια, 31 πόντους. Και έχασα και δύο εύκολα από κάτω. Γιατί με τράβηξε τη φανέλα ο Γαλακτέρας. Έπρεπε να βάλω καλάθι και φαουλ. Πήρα μόνο φαουλ. Αυτό σου τραβάνε τη φανέλα, χάρη ισορροπία, ε. Ναι, γιατί ξέρεις, πηδάς, σηκώνεσαι και ξαφνικά πηγαίνεις έτσι. Και άμα είναι. Άμα είσαι, η διαφορά ποια είναι. Άμα είσαι από την αριστερή μεριά της μπασκέτας, δεν κάνεις τίποτα. Άμα είσαι από τη δεξιά μεριά της μπασκέτας, κάνεις μία του χέρι σου έτσι και όπου τον πετύχεις. Ναι. Ενώ από τα δεξιά δεν μπορεί. Για το αριστερό χέρι να σημαίνει. Ναι, ναι ξέρεις, δεν βολεύει. Το αριστερό χέρι να το βολεύει από την άλλη. Ναι. Να το κάνει αυτό. Και τις δύο φορές ήμουνα αριστερά, δεν ήμουν δεξιά. Να το χώσω μια εκεί πέρα να μην ξανακάνει. Και γέλα και δεν έδωσες. Όχι, αφού είχαμε. Κατά τον μπούλινγκ σήμερα. Σήμερα ήμουν πριν το πιο καθαρό παιχνίδι της καριέρας μου. Ούτε μια γωνιά. Τίποτα. Σε αφήνα να βάζει καλάθια. Μάλλον γι' αυτό. Ποιο θα μπει μπροστά μου. Τι ξέρει. Γιατί το βλέπω. Άσε, μηνίσκο έρυπαθε. Χτύπησα, αν είναι δυνατόν. Σε αυτά τα παιχνίδια πολύ επικίνδυνα. Άμα μπαίνει και χαβαλέ, γιατί δεν έχει χαβαλέ, μπαίνουμε, παίζουμε. Να θέλει ζέσταμα. Ό,τι παιχνίδια παίζει, θέλει ναι, δεν το ότι. Αυτά, όλα αυτό εντάξει, έλα μου ωραία, εντάξει. Τον έχει και ο Λάζαρος, δεν σε βλέπω σήμερα. Ο Λάζαρος, σε βάλει τίποτα. Έβαλε καμιά 15. Υψηλή, σήμερα ήμασταν κορυφαίοι υψηλοί. Η ομάδα με τα άσπρα. Κερδίσαμε του μπλε. Τι σήματα είχατε. Live without bullying, φιλέ. Α, δεν είχατε σήμα. Τι σήμα να έχουμε. Ένα χοντρό παιδάκι το βαράνε, κάτι να μην το βαράνε και χει. Τι λέει μόνο βλάκα, τι είναι δυνατόν. Γελάγει ο Μπίλη. Χαζό τώρα. Τι έγινε με το Σόρα, δεν μα είπε, τι λέγανε. Παίρνω το Γιαννούλη τηλέφωνο και ξαφνικά ακούω ένα μεγάφωνο στα αυτιά μου. Λέει, τι γίνεται. Και ήταν οι διαδηλωτέ του Σόρα. Αυτό που είναι φυλακή είναι. Πού θα είναι. Είπε ότι είχε ξεκουσάδει στην άκρη. Και θα δώσει 600 δι. Υπάρχουν υποστηρικτέ του πραγματικά. Δηλαδή τώρα να έχει χάσει κανένα παιχνίδι, πάω και Γιάννη και να περνάω και να κάνει όλο εκδήλωση του Σόρα. Ο Άλεξ λέει όλοι αύριο στο παλατάκι. Εννοείται, παιδιά, πρέπει θα αύριο. Το πιάσουμε και αυτό, θα το πιάσουμε και αυτό το θέμα. Γεια σα, τρελά αγόρια. Εντάξει. Που γυναίκα ήταν αυτό. Έχει γούστο. Έχει γούστο. Αλλά παντρεύεται τώρα. Δεν έχει γούστο. Κολοτούμπα. Ναι. Να πούμε ότι. Όπως σου είπα ότι και η οικογένεια Σαββίδη ήρθε στο Χολαργό. Με το Χολαργό στο γήπεδο. Ναι. Είσαι σε όλες τις φωτογραφίες.
Έγινε ενημερωθεί όλος ο λαός της Ελλάδας. Εγώ καθόμουν στη θέση μου. Εσύ καθόσα στη θέση σου και ήρθα από πίσω σου. Ναι, ο Μπάνε κάθεσε πίσω μου. Ο Μπάνε, αδελφός. Και δίπλα ήταν ο Γιώργης, όπως σου είπα, ο Γιώργης ο Σαββίδης, σου είπα θα έρθει, γιατί και αύριο θα έρθει, δεν ξέρω, έτσι πιστεύω, άμα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα έρθει. Αύριο, παιδιά, πρέπει να είναι ζύγκα το γήπεδο. Ξέρω ότι είναι ακόμα ανοιχτή αγορά, αλλά 7.30 ώρα πρέπει να έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί κάθε πόντος μετράει, δεν είναι απλώς μια νίκη. Πρώτα πρέπει να έρθει η νίκη, μετά να έρθει... Και όσο διαφορά γίνεται περισσότερο. Εσύ είσαι υπέρ των 10 πόντων. Εγώ είμαι, όχι των 15, 17, δεν είναι καλό αυτό. Εγώ είμαι υπέρ των 10 πλάς, 11, 10, 11, δεν θέλω 9 με τίποτα. Καλύτερα 3 πόντους για να πας για την νίκη, δηλαδή να πας στα ίσια, ενώ το 10, ξέρεις, είναι η ψυχολογία. Εμείς είχαμε κυρίσει μια φορά την... παίζαμε έτσι ένα κόρατς που ήταν μαζί με τον Σκάλις παίχτη. Νομίζω μετά από αυτή την ήττα, την πρόκριση έγινε προπονητής. Δηλαδή έπαιξε αυτό τον αγώνα και μετά έγινε προπονητής. Έτσι δεν είναι? Νομίζω και με την Μπενετών. Με την Μπενετών, πώς είχαμε χάσει? Είχαμε κερδίσει τη Θεσσαλονίκη. Κερδίζαμε 11, 10-11 και έβαλε ο άλλος τρίποντο 3-2. Ένα την πετάει και το βάζει και πάει 7. Και ξέραμε ότι θα χάσουμε. Δηλαδή πήγαμε και ξέραμε ότι θα χάσουμε. Ενώ άμα έκλεινε το μάτς με 10-11 πόντους, πόσο ήταν η διαφορά. Εξάλλου ψυχολογία. Εντάξει, τα 10 πόντους θα τους έχουμε, θα είμαστε εκεί, θα είμαστε κοντά. Θα είμαστε τότε κοντά. Το μπάσκετ Γιάννη, οι 7 πόντοι δεν ήταν τόσο σαν τους. Εγώ σου λέω τώρα τη δεκαετία του 90. Ναι, τώρα δηλαδή, αυτό έγινε 97-97. Τώρα και οι 15 πόντοι μπορεί να είναι. Ναι, γιατί τα τρίλεπτα οι προπονητές. Ξέρεις ότι οι προπονητές δεν παίρνουν time out τώρα. Θέλουν να έχουν 3 time outs για τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Ναι. Άλλη βλακία αυτή. Θέλουν, ο κάθε παίκτη δεν μπορεί να παίξει πάνω από 3,5 λεπτά. Δες και θα πεθάνει άμα παίξει πάνω από 3,5 λεπτά σε ρί. Ούτε έπειτα 35 παίξει με τον χρόνο. Εντάξει. Αλλά είναι πολύ όμως. Πολύ όμως που προπονητές που είναι με το ρολόι. Ντεγκ, 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 ντεγκ. Κουραστική είναι αυτή. Πολύ. Πολύ. Να σου πω κάτι, παίρνω να παίξω. Ναι. Και ξέρω ότι στο rotation είμαι. Μπήκα στο 2 και 50. Δεν έχει rotation στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ παίζουν όλοι. Δηλαδή παίζουν 9 παίχτες, ό,τι και να γίνει. Άλλος από 3 λεπτά. 3 λεπτά, 4, 3. Ναι. Ξέρω ότι με βάζει στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου και με βγάζει ένα λεπτό πριν τελειώσει. Ναι. Εγώ σε αυτό τώρα δεν θα φάω ένα άγχος ότι πρέπει να δείξω. Γι' αυτό δεν είναι ωραίο το μπάσκετ τώρα. Γιατί όλοι, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ας πάρουμε ένα μπαίχτη για να το πιάσουν όλοι. Ο Παπαγιάννης του Παναθηναϊκού. Ο 2-15-2-20 που λένε δεν παίζει, κάνει ράνι. Αυτό, κατάλαβες ποιο λέμε. Είναι ένα ταλέντο, είναι αυτό, είναι 20 χρονών. Είναι 2-17, ταλέντο, είναι, ναι, ένα νταμάρι. Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό τώρα. Τον βάζει ο Πετίνο. Ένα παιχνίδι το βάζει, ένα δεν το βάζει καθόλου. Μία το βάζει πεντάδα, μία δεν το βάζει καθόλου. Μία το βάζει 20 λεπτά, ένα καθόλου. Αυτό τώρα έχει αγχωθεί το παιδί, έχει τρελαθεί. Τι κάνει? Με το που μπαίνει μέσα, λέει. Λοιπόν, δεν ξέρω πόση, δεν μου δίνει, δεν ξέρω πόση ώρα θα παίξω, γιατί περίπου πάνω κάτω, όλοι περίπου ξέραμε περίπου πόσο παίζουμε. Λέει, πρέπει να καρφώσω. Πρέπει να βάλω καλάθι. Πρέπει να κερδίσω βολές. Πρέπει να κάνω ένα σκληρό φάουλ. Πρέπει να κάνω 2 κοψίματα. Πρέπει να τρέξω. Δηλαδή 6-7 πράγματα σε ένα λεπτό. Έτσι νιώθουν οι παίχτες. Πανικός. Πανικός. Και έτσι το παιδί δεν ξέρει, δεν είναι. Γιατί έχει πάει το μπάσκετ τώρα πλέον ότι ενώ κάνεις 2 ώρες σε ρή προπόνηση, δεν μπορείς να παίξεις πάνω από 3,5 λεπτά. Γιατί κάτι γυμναστές είπαν ότι το maximum είναι 3,44 δευτερόλεπτα. Εντάξει, δεν έχει μια λογική το rotation για να σε έχει φρέσκο το δεύτερο δεκάλεπτο? Όχι ρε φίλε, γιατί είναι μερικοί παίχτες που θέλουν ρυθμό. Πρέπει να βρουν το ρυθμό μέσα από τον αγώνα. Δηλαδή ο Σπανούλης είναι ακόμα παλιά σκοπής. Ο Σπανούλης πρέπει να παίξει 4-5 λεπτά για να αρχίσει να ανοίγει. Ο τελευταίος που έχει μείνει έτσι είναι ο Σπανούλης. Άλλος παίκτης δεν υπάρχει, είναι μπες βιές. Μπες βιές, μπες βιές. Τελειώσαμε. Δεν θα λέγεις το Διαμαντίδη, εσύ βγαίνεις τώρα. Σου είπα ότι τα τελευταία χρόνια ο Διαμαντίδης από τη στιγμή που έφυγε ο Μπράντοβιτς, δεν τον κάνανε και έτσι. Ντροπής πράγματα. Βέβαια είναι ντροπής. Το ότι, ότι ο Μπλάτ είναι ακόμα προπονητής στο Ολυμπιακό, δεν είναι ντροπή για τον Σπανούλη?
πέντε ήττες. Και κέρδισε τον Άρη με δυσκολία. Δηλαδή, αν ήταν μια άλλη ομάδα, πιο, λίγο πιο καλή ομάδα από τον Άρη, θα το έλεγα του πριν. Δεν λέω ότι θα κέρδιζε, θα ήταν στο σουτ. Δεν παίζει, παίζει μηδέν Ολυμπιακός. Τίποτα, χάλια. Ο οποίος έχει φορμαριστεί πάρα πολύ γρήγορα. Καινούριος προπονητής, ρε φίλε. Πρέπει να δείξει. Πρέπει να δείξει το πρώτο δήμο. Δεν τον ένοιαζε αυτό, ναι, μετά από τέσσερα. Θυμάμαι πώς τα είπα. Ναι, μου τα έχεις πει. Γι' αυτό το σημειώνω. Και ο Πασκουάλ λέει, δεν με νοιάζει τώρα. Μετά από τρεις μήνες θέλω εγώ να. Δύο και έφυγε μετά από τρεις μήνες. Και έφυγε. Problem. Big problem. Τι είναι αυτό το μπάσκετ, φίλε. Εντάξει, γι' αυτό είστε για γέλια. Να πούμε ότι ο Πον Γκασόλ πήγε στο Μιλγόκι και λέω. Το άκουσες. Τι έκανε. Ο Γκασόλ πήγε στο Μιλγόκι. Στο ο Πον Γκασόλ. Ο Σαραντάρης. Ο μεγάλος. Ναι. Όχι ο Μάρκ. Όχι ο Μάρκ. Και γιατί τον πήραν, πιστεύεις. Γιατί πάνε για πρωτάθλημα. Θα το σηκώσουν, λες. Ναι. Και τι βοήθεια θα δώσει τώρα ο Πον Γκασόλ. Θα δώσει. Όλοι οι παίκτες που έχει πάρει και τον Μίτοβιτς, αυτός που έπαιζε, τον ξέρεις που έπαιζε στην Real Madrid και πήγε στο NBA. Ένας που έπαιζε στη Real Madrid. Πολύ καλός. Μαυροβούνιος σκόρερ που μετά έγινε Ισπανός. Όχι ο Μίτοβιτς, αλλιώς λέγεται. Μίτοβιτς, έτσι από Μίτοβιτς. Όχι, ρε, ο Μίροτιτς. Μίροτιτς. Ναι, τι μου λέει και εγώ. Πήρε αυτόν, γιατί τον πήρε αυτόν. Γιατί ήθελε το τεσάρι να σουτάρει τρίποντο. Για να έχει ο Αντετοκούμπο όλη τη ρακέτα. Γιατί όποιος πάει για βοήθεια, πάρε εδώ τρίποντο. Ναι, γιατί ο Γιάννης το έχει αυτό, φίλε. Αυτό έχει. Αυτό έκανε τα πρώτα 3-4 χρόνια. Μόλις είδε ότι μπορεί και να τους καβαλάει. Άρα τι κάνει η ομάδα, η σωστή ομάδα. Παίρνει παίχτες να του ανοίγουν τη ρακέτα. Τον πήραν ένα πεντάρι που σουτάρει τρίποντα. Δηλαδή 7-8 τρίποντα κάθε αγώνα. Δηλαδή, άρα έξω το μαρκάρι το πεντάρι. Τα βάζει κιόλας ο Λόπες. Πήρε το πώς τον είπες. Μιροτίτς. Βάζει και αυτός. Άρα τι θέλει. Τι θέλουν οι Milwaukee Bucks. Θέλουν 4 σουτέρ 3 πόντων και το Γιάννη να πηγαίνει στη ρακέτα. Όπως έπαιζε οι Lakers, αλλά είχαν τους Σακίλων μέσα στη ρακέτα. Ο Γκασόλ όμως έχει παιχνίδι με την πλάτη, μπορεί να σπάσει και μπάλες. Ο Γκασόλ είναι. Τώρα τον πήραν για την εμπειρία, τον πήραν για δεύτερο playmaker. Δηλαδή να, όποτε έχει αυτό την μπάλα, να δημιουργεί. Αυτή είναι η σχολή που ίδρυσε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος που την κάνουν τώρα οι υπόλοιποι. Ποιος Λάζαρος, εγώ το έκανα πριν. Εγώ το έκανα. Από τον ΠΑΟΚ ακόμα το έκανα. Εγώ θυμάμαι τον Λάζαρο. Σε δεν θυμάμαι να σπάσει την μπάλα ποτέ. Πρώτον, εσύ τώρα με 68%. Επιθετικά. Άρα που έδινα και πάσεις, χαζομάρες έκανα. Έπαιρνα να τις τελειώνω όλες τις φάσεις. Καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη, το πιο μεγαλύτερο ποσοστό έχω. Όλα τα ρεκόρ δικά μου είναι. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Ωραία, πες μου. Πόσα σύστηκες μέσα όλα. 2,5 τουλάχιστον. Αλλά είχα και κάτι άμπαλους συμπαίκτες που τους έδινε την μπάλα και τρακέρναν. Ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τις ασίστ. Υπάρχει, γιατί δεν περιμένα να τη δώσει ο ψηλός. Εγώ όμως την έδινα. Παίζουμε αγώνα. Δάφνη ΠΑΟΚ. Και έχουμε προπονητή τον, τον Κροάτη, τον ψηλό, ρε, πώς το λένε. Του Λουκάιτς. Όχι, Κροάτης ψηλός. Που ήταν και από τους καλύτερους παίκτες. Τέλος πάντων. Προπονητή. Ναι. 2 ώρες πριν το παιχνίδι, κάνουμε meeting. Και εκεί που ήμουν σε καλή περίοδο, ξέρεις, ήμουν σε φόρμα τρελή, έρχεται και μου λέει μπροστά σε όλους, όχι σε μένα, μπροστά σε όλους, λέει ο Γιαννούλης, λέει, δίνει και πάσες τώρα, δηλαδή αρχίζει και ολοκληρώνει το παιχνίδι, ξέρεις, με έφτιαχνε. Λέω, την είδα πασέρ. Πάμε στη Δάφνη, ξεκινάει το παιχνίδι, ούτε την μπασκέτα δεν γύρισα να κοιτάξω, όλο είμαι στην πάσα, στην assist. Πώς είσαι. Πρέπει να είχα 2-3, αλλά πριν είχα και 5-6 λάθη. μετά έρθει ο Κολντεμπέλα, μου λέει, καλά τα λέει ο κότς, αλλά παίξω όπως ξέρεις, Γιάννη, γιατί δεν θέλω μασίστα από σένα, εγώ δίνω και έγινε ένα μακαρόνα άλλο. Παιχτάρα. Κλαούντιο Κολντεμπέλα. Ποιος μπορεί να έχει το χειρότερο σουτ περιφερειακού σε στυλ, στην ιστορία των σουτ. Όταν παίζαμε στο ΒΑΟ έβρισκε η μπάλα πάνω, τέτοια καμπύλη. Ήταν τζόκερ όταν έφευγε πάνω τα χέρια του, πού να μπει αυτό. Έβαζε όμως. Έβαζε. Αλλά δεν ήταν επιθετικός παίκτης. Όχι. Πιο πολύ στην οργάνωση και στην άμυνα. Για τα ψηλό γκάρ, εντάξει. Ναι, ήταν φοβερός αμυντικός. Πολύ καλός. Εντάξει. Ωραία χρόνια. Θυμηθήκαμε σήμερα, γελάσαμε.
ποδοσφαιριστές ήταν ωραίοι. Αφού τους κράζεις όλη την ώρα, τους λες με τα πράτα, τα παπούτσια και τέτοιο, δεν λες. Τους είπα, μπήκα μέσα, λέω τα κουμποσκίνια σας που είναι, λέει παλιά τα βάζαμε. Λέω εντάξει. Ο κολλητός σου βγήκε χθες στο Όπελ και τα είπε, ο προπονητής. Ποιος? Ο Άγγελος. Τι είπε? Δεν είδα ούτε λεπτό. Αφού μου λέει φίλε, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος που πάει κάτι γεγονότα. Ναι. Πρέπει να επιστρέψει και στη βάση του. Πάμε και στο αεροπλάνο καμιά φορά, γυρίσουμε. Εντάξει. Θα πούμε για το διπλό που πήγα και πήρα, το ξεκούραστο. Θα πούμε τώρα 9 η ώρα. Όταν θα μόλις γυρίσουμε από το τρίτο. Θα πούμε τους χορηγούς μας τώρα, πολύ όμορφα. Ναι. Ωραία, την Κοτοπαράδοση βασικά, η οποία έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Φιλέ. Άκου να δεις, Γιάννη. Ναι. Άκου. Θα πεις το αφεντικό εκεί. Το Γιώργο. Μια μέρα θα μου κάνει μια έκπληξη και την Κότα χωρίς τα κόκαλα. Το πήρα προχθές. Σύχαμα, σου άρχισε τα μάτια. Φιλέ. Σου άρχισε τα μάτια πάλι. Τίποτα. Ούτε το κοιτούσε όταν ήρθε. Έτσι έκανα μια το, μια το μαχαίρι. Κλακ. Πλατς. Και αυτό το κοτοπουλάκι όταν ανοίξερε τι θα συμβεί. Πιστεύεις ότι το έφαγα όλο. Είμαι σίγουρος. Αυτό το κοτόπουλο ανοίξερε τι θα του συμβεί με τα θάνατον. Όταν το σφάζαν θα πανηγύριζε φίλε. Θα λέγανε, ναι, σφάξτε με, σφάξτε με. Θα είναι το πραγματικό που κόμμα το κεφάλι. Λοιπόν, και δεν θα σου πω κάτι, είναι η πρώτη φορά που έχω αγαπημένα πιάτα, α πούμε, πώ θα το πω. Τι είχε, αγαπημένε κατσαρόλε, τι. Όχι, ξέρεις, είχα πάντα πολλά μαγαζιά και έλεγα από αυτόν θα φάω αυτό, από αυτόν θα φάω αυτό, από αυτόν θα φάω αυτό. Ναι. Εδώ πέρα, όταν το δούλεψα θέλω... κι εγώ έτσι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, εντάξει, και λογικό είναι. Λογικό αυτό, είναι ναι. Αλλά τώρα με, το κοτοπαράδοση, με την κοτοπαράδοση. Εντάξει. Δεν το ήξερα όταν με το έφερε εδώ πέρα και το είδα. Δεν το, εγώ το κίνησα. Εγώ το κίνησα. Λέω εντάξει. Μόνο και μόνο που. Τα κόκαλα εκεί. Ναι, τι είναι αυτό με τα κόκαλα. Άμα βγαίνουν, γιατί τα κρατάτε. Λοιπόν, θα παίρνετε τηλέφωνο και θα ζητάτε. Πώς το ζητάνε αυτό. Το φάντομ το βγάλαμε. Ξεκοκάλωτο. Φάντομ. Φάντομ το βγάλαμε. Θα το βγάλουμε φάντομ. Ναι. Όχι φάντομ, είναι κάτι πιο πιασάρικο. Αφού είναι χωρίς κόκαλα. Ξεκο... Φάντομ, φάντομ και το αεροπλάνο φάντομ. Λοιπόν. Μπορείτε να το παραγγείλετε επί τόπου από τη Δωδεκανήσου 7, το τηλέφωνο 2310-545411. Εύκολο. Στον Εύωσμο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 110, το τηλέφωνο... Δίπλα από την τράπεζα. Και... δεν θα έχει μια τράπεζα. Δεν θα έχει μια τράπεζα. 231-403-4294. Τι έχεις πει τώρα. Δεν έχει το 0, είναι τα καινούρια τηλέφωνα αυτά. Α. Και στην Αναξιμάνδρο, στο Χαριλάου, εκεί πέρα που πας συχνά. Κολυτάκια μου, αδέρφια μου. Αναξιμάδου 36, είναι 2-3-1-0-30-60-67. Υπάρχει το Spa Privé. Ξεκάθαρα υπάρχει το Spa Privé. Ο οποίος μετά είμαι πελάτης. Γιατί σήμερα, ναι, αφού είχα αγώνα, ρε φίλε. Ξέρεις τι ώρα ήταν ο αγώνας. 9 το πρωί. 9.30. Άρα πρέπει να σκοτώ 7.30. Να φάω το πρωινό μου. Δεν έφαγες ποτέ πριν, είμαι σίγουρο. Ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Μετά μέχρι να μαζευτούμε, μέχρι να τα βρούμε εκεί πέρα είχε χαμό. Βραβεύσατε κανέναν κατά τον μπούλινγκ. Να βραβεύσεις για ποιο λόγο. Επειδή δεν έκανε μπούλινγκ. Τα παιδιά βραβεύσαμε. Με την παρουσία μας εκεί πέρα τους τιμήσαμε ότι κοιτάξτε, πριν γεννηθείτε εσείς, όλοι αυτοί παίζανε, κάνανε κάποια πράγματα στη ζωή τους. Αυτό τους μιλήσαμε. Και δεν κάνανε ποτέ μπούλινγκ. Και δεν κάνανε ποτέ μπούλινγκ. Δηλαδή υπήρχαν παίχτες μέσα εκεί που δεν έχουν χτυπήσει. Δεν έχω κάνει κακό ούτε σε μερμήγκη. Πρέπει να έχω τσακωθεί με όλους μέσα. Τους είμαι σίγουρος. Σε μανούρα. Spa Privé, Ιωάννη Κολέτη 24, 2-31-0-503-530-580, δίπλα στο One Salonica. Έχει τα χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, μασάζ και spaprivé.gr. Υπάρχει αναδομό. Όχι υπάρχει, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Ναι. 2-3-11-2-41-508. Ναι. Η αναδομό η οποία όταν μιλάμε για ανακαινήσεις, μιλάμε για ανακαινήσεις. Αυτό το είπε ο Ντάνος. Ντάνος και έτσι. Πρέπει να πάρουμε το βιβλίο. Δεν υπάρχει. Πρέπει να πάω αγοράσω το βιβλίο. Ναι, εντάξει, μπορεί να σε εμπνεύσει. Η αναδομό είναι... η εταιρεία που δίνει τη λύση, μπείτε στον οδομό pavlanakenesis.gr για να δείτε την διαφορά. Και... Deliver to. Deliver to. Ξέρεις με deliver to. Όχι. Φέρ το μου. Παρέδωσέ το μου. Αυτό σημαίνει deliver to. Ξέχασες τα κλειδιά σου. Παίρνεις τους deliver to στο application, μπαίνεις μέσα.
τους ενημερώνεις, θέλω να πάτε τα κλειδιά στον άντρα μου που τα ξέχασε. Θες να, να πάρουν κάποια πράγματα από το σούπερ μάρκετ γιατί έχεις τα παιδιά και δεν μπορείς να πας για τις κυρίες, λέω. Ενημερώνεις το application, στα φέρνουν στο σπίτι. Θες από ένα εστιατόριο που δεν έχει delivery να πάρεις κάτι να φας, κάτι να πιεις, πηγαίνουνε, τα παίρνουν και στα φέρνουν στο σπίτι. Αυτό είναι το delivery του. Μέσα σε μία ώρα. Δηλαδή υπάρχουν μηχανάκια, υπάρχουν αυτοκίνητα. Πέραν δεύτερο αυτοκίνητο τα παιδιά, γιατί εδώ η Θεσσαλονίκη ξέρεις με τις βροχές και με αυτά. Πάμε στο διάλειμμα. Και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Για να μιλήσει ο Σταύρος Κόγλας. Κόγλας. Πόπα, είμαι κουρασμένος. Κόγλας. Ναι. Πώς πήρε το διπλό. Πώς έφερε το διπλό. Να κάνουμε και ένα διάλειμμα εδώ πέρα και στο Instagram. Καλώς. Μας έφαγες ρε Μπίλι. 9 η ώρα. Ελληνικά παίζουμε. Μια χαρά τα πάει ο Βασίλης. Ο Ολυμπιακός κέρδισε όπως αναμενότανε, παρότι σφαγή το απόλυμα. Πόσο? 0-2, αλλά το πρώτο γκολ ήταν σφαγή. Ναι. Πεντακάθαρο φάουλ ξεκινάει η φάση. Η βαθμολογία είναι ως εξής λοιπόν, μετά τα αποτελέσματα, συμπληρώθηκε η αγωνιστική. Έχουμε και λέμε. ΠΑΟΚ 61, Ολυμπιακός 54, Ατρόμητος 43, ΑΕΚ 43, ο Ατρόμητος που έχει και την ΑΕΚ εντός, Άρης 37, Παναθηναϊκός 31, Πανετολικός 30, Ξάνθη 28, Λαμία 28, Πανιώνιος 26, Αστέρας Τρίπολης 25, ΑΕΛ 23, τα Γιάννενα με 21 είναι η ομάδα που πάει στα μπαράζ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Λεβαδιακός με 20, ο Όφη με 18 και ο Απόνος Μήνης με 9. Αποχαιρετούν την κατηγορία βέβαια. Ο Όφη, ήδη υπάρχει μια απόφαση επιτροπής διοντολογίας. Ναι. Γιατί μόντα στο Όφη έγινε ακούς. Πέφτει η κατηγορία παρότι έχει αλλάξει η διοκτησία. Άντε ρε. Ναι. Θα ασκηθεί η έφεση. Έφεση, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε και είναι στη ζώνη του υποβιβασμού. 3 βαθμούς από τον Μπαράζ και 5 από τη Σωτηρία. Και είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να κερδίσει εύκολα. Πήγαμε στο ΟΑΚΑ χθες. Μισό, πριν ξεκινήσεις να κάνεις την ανάλυση σου για το μεγάλο διπλό του ΠΑΟΚ, να κάνουμε μια μικρή αφιέρωση που μας ζητήσανε. Τι ζητήσανε, εμείς την κάνουμε μόνοι μας. Το Μαράκι στο Γιάννη. Τώρα θα έπρεπε να έχει ελληνικό τραγούδι, ωραίο τραγούδι, αλλά... Το Μαράκι στο Γιάννη. Το Μαράκι στο αυτό. Γιάννη ζήτησε το Μαράκι στο Γιάννη. Ναι, αφιέρωση τώρα. Θα δούμε. Τι θα αφιερώσουμε. Αυτό. Και να πούμε ότι και ο Νικόλας μας ακούει. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Νικόλα. Δίπλα μου εκεί είναι κάθε μέρα. Ναι. Στο σχολείο. Ωραίος. Ωραίος, τι πάρα μεγάλη. Και περιμένει να σε ακούσει. Τι θα πω για το παιχνίδι. Τι θα πεις για το η παιχνίδι. Η ανάλυση του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι μια προσφορά του Νικόλα. Ακριβώς. Χάρη σε αυτό να ακούτε αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη ανάλυση από το στόμα μου. Εντάξει. Πάμε. Μεγάλη ομάδα είμαι. Ξέρεις ποια είναι η μαγιά του... Α, πριν ξεκινήσει ένα μικρό έτσι... Με διακόπτεις. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Έχουμε ραντεβού εχθές, 6.30 ώρα να φάμε όλοι μαζί για τον αγώνα σήμερα, γιατί ήρθαν τα παιδιά από την Αθήνα και με αυτούς που παίξαμε το πρωί για το παιχνίδι mm-hmm. κατά του μπούλινγκ. Και βλέπαμε, ξέρεις, μαζευόμαστε και ποιος έρχεται τελευταίος και... Δηλαδή 7-1 ο Φάνης ο Κατεργιαννάκης. Πάω ξάκι άλλωστε. Και άρχισε να ουρλιάζει και να λέει δεν το έχει στην ΕΡΤ, το έχει αλλού το παιχνίδι. Και να ψάχνουμε τώρα με τα κανάλια, τέλος πάντων το βρίσκουμε και πετυχαίνουμε το corner. Με το που ξεκίνησε. Ναι. Και μπαίνει κατευθείαν τον γκολ και τον αρχίζουν όλοι. Φάνης είναι κερδίσει ο Πάω και θέλει, πάω ξύσιν. Εντάξει, σου λέω τώρα ένα... Δε σου. Ναι. Δεν πανηγύρισαν τον κόλλο εκεί. Ναι, πανηγύρισαν όλοι. Ήταν ο... Ήμασταν ο Χαριστέας, ήταν στο τραπέζι, ο Παπαδόπουλος, τα παιδιά που ήρθαν
Γκολάρα. Γκολάρα. Να δεις τώρα λεπτομέρεια, επειδή είσαι μπασκετική, πάντα καταλάβετε αυτά. Ναι. Λοιπόν, και το IQ σας είναι εντελώς. Μέγιστο. Δεν υπάρχει. 140. Για να φτάσει η μπάλα εκεί, γίνεται. Κίνηση στο πρώτο δοκάρι, πιέζεται ο αμυντικός ο πρώτος. Ναι. Διπλή κάθετη κίνηση του Βαρέλα και του Μάτος, βγάζουν τα στόπερ από την, ναι, από την πορεία τους. Ωραία. Στο μπάσκετ τι θα το λέγεις αυτό? Screen. Όχι. Τι είναι αυτό? Block out είναι αυτό. Box out. Block out. Block out. Ναι, εντάξει. Block out είναι σύνδεση φάση άμυνας. Ο Βαρέλα τι έκανε για να καταλάβεις το block out? Ο Βαρέλα και ο Μάτος πηδήξαν, ναι, στα ίσα με τους στόπερ, ναι, απλά επειδή είχαν πολύ καλύτερο άλμα και πολύ μεγαλύτερη δύναμη, τους έβγαλαν από την πορεία τους. Όχι. Πέταξαν τους αντιπάλους απάνω στον τερματοφύλακα. Τους πέταξαν, ναι, εντάξει, πες το και στο, με τον νόμο, δηλαδή, όχι ότι πιάσαν και το, ναι, δηλαδή, νόμιμα. Ναι, ναι. Στα όρια. Μάτιασε, μάτιασε, γιατί το είδα πολλές φορές και όλοι κοιτάξαν στις μπασκετμπολίες και κοιτιόμασταν και λέμε, block out έκανε τώρα. Δηλαδή ήξερε ότι δεν θα έπαιρνε την κεφαλιά. Ναι, αλλά πήδηξε. Και, εννοείται πήδηξε πρώτον για να μην καλυπτικοί ο τερματοφύλακας και δεύτερον έριξε τον παίχτη του Παναθηναϊκού πάνω στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ο οποίος έκανε και μια έξοδο του Μεσολογγίου. Μα δεν μπορούσε να κάνει γιατί θα έκανε με τον συμπαίχτη, ναι, του. Σήκωσε τα χέρια εκεί, ο Θεός βοηθός. Ναι. Ωραία. Ενώ τα κόρνερ δεν χτυπάει Βιερίνια, αυτό που ήταν δουλεμένο με Βιερίνια, πήγε μπάλα δεύτερο δοκάρι, Μαουρίτσιο, πάρ' το μέσα. Καλημέρα. Πιστεύω ότι άμα είχε λίγο χώρο τερματοφύλακας, έφτανε να τη διώξει. Η κομπίνα είναι έτσι. Μα η κομπίνα είναι να πετάξει, άμα δεν την πιάσουν, άμα τους περάσει, τουλάχιστον να κάνουν αυτό. Αυτό είναι η μεγάλη ομάδα. Συνέχισε. Ναι. Και έχει το Μαουρίτσιο σε κενό τέρμα. Ναι. Πάρτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Το πιο γρήγορο γκολ της ιστορίας του ΠΑΟΚ, νομίζω, επί του Παναθηναϊκού. Α, ναι. Ναι. Δεν έχει σκοράρει ποτέ ο ΠΑΟΚ βασικά τα τελευταία 20 χρόνια πριν το 20 με τον Παναθηναϊκό. Γενικά όμως. Ένα παιχνίδι με τον Γεωργιάδη στην Τούμπα ήταν αυτό που μπήκε νωρίς τον γκολ επί Αναστασιάδη. Πότε ήταν, έχει μια 20 ετία. Κάπου τόσο. Από τη στιγμή που πάω βάζει νωρίς τον γκολ, ναι, μετά είναι η καλύτερη ομάδα. Δεν παίρνει κανένα ρίσκο. Κλειδώνει τον Παναθηναϊκό, ναι, και ψάχνει με ηρεμία να βρει τις φάσεις. Για να κάνει ένα δεύτερο. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου χάνει λίγο την ισορροπία του. Ναι. Αλλά φίλε είναι. Ναι. Γιατί σου λέω, επειδή είδα το παιχνίδι με ποδοσφαιριστές. Ποιος έκανε την καλύτερη ανάλυση? Ο Παπαδόπουλος. Αυτός διαβάζει και περισσότερο από όλους. Όχι. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ που ήταν. Του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ο Χαλκιάς. Ναι. Α, ήταν και ο Χαλκιάς του. Κολομπαράς από τους λίγους. Το όχι ο Κώστας. Πολύ. Το όχι, το όχι. Πολύ. Το όχι. Και έξυπνος άνθρωπος. Ναι. Πάντως, άμα υπήρχαν 5-6 λεπτά ακόμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ τελευταία 10 λεπτά. Εκεί ήταν το σημείο του μοναδικό, ρε φίλε. Έχει να κάνει, ναι, με τον έλεγχο του ρυθμού. Ο ΠΑΟΚ ήταν από παιχνίδι με παράταση, αλλά δεν ήθελε να ανοίξει ο ρυθμός. Ναι. Ήθελε με την ποιότητά του να ελέγξει τα μέτρα μέσα στο γήπεδο, να κυκλοφορεί στην μπάλα και με ηρεμία να βρει. Ο Παναθηναϊκός που τον βολεύει λόγω έλλειψης ποιότητας σε ένα παιχνίδι πιο ανοιχτό, πιο. Ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Α, μπράβο. Ναι. Πιο ελεύθερο. Ωραία. Ναι, πιο ελεύθερο. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν βρήκε όντως έναν τρόπο, είτε με μεγάλες μπαλιές, είτε με κάτι λάθη εύκολα του ΠΑΟΚ, είτε με κάποιες τέλος πάντων νομικές ενέργειες του Ινσούα. Βρήκε τέλος πάντων. Η μόνη φάση που κάνει ανοιχτό γήπεδο είναι αυτή τη Μακέντα. Εντάξει. Και είναι μια κεφαλιά του Μαυρομάτη. Καλά, δεν ήταν και σε ανοιχτό. Μια σέντρα είναι, τον πέρασε το σπριντ, έκανε ένα σούτ. Ο Πασχαλάκης έκλεισε. Ναι, δεν έμπαινε. Δύσκολα έμπαινε το πρόβλημα. Δεν έμπαινε αυτό, ναι, δεν είναι. Αφού. Έκλεισε όλη την γωνία. Ο ΠΑΟΚ πάει στο ημίχρονο με το 0-1 και μπαίνει εμφατικά πάλι και στο δεύτερο ημίχρονο. Γίνεται ένα κλέψιμο ψηλά από λάθος του Ινσού από τον καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού. Στρώνεται την μπάλα στο Λιμνιό. Λιμνιός πίσω στο Σάχοφ κάθεται στο Μάτος. Εκεί έχει βγει. Ανέβει ο Σάχοφ. Χθες ήταν πολύ καλός. Όχι, στο προηγούμενο δεν ήταν. Αλλά χθες με τον Άρη ήταν κακός. Που είχε πιο γρήγορα κορνιά στη μεσαία γραμμή να αντιμετωπίσει. Ο Σάχοφ είναι πολύ καλός. Όταν οι αντίπαλοι δεν είναι γρήγοροι. Ναι. Έχει ένα πολύ καλύτερη τεχνική, καλύτερη παιδεία. Το κορμί του είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή πάει στη διεκδίκηση και είναι 90, φίλε. 90 και ποδοσφαιριστή με καλό κορμί είναι πολύ. Πάει τώρα στη διεκδίκηση με τον Μπουζούκι και είναι σαν να παίζει με το παιδί του.
Ναι, ναι. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν βρίσκει το δεύτερο γκολ με τον Ζαμπά. Εκεί τελειώνει η σεμνή τελετή. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι που είχε κάνει μέχρι τότε δύο τελικές όλες και όλες. Μία στην Εστία. Έψαξε εκεί. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πραγματικά μέχρι το 70 που είναι η αποβολή του Ζαμπά. Για μένα τραβηγμένο σφύριγμα η αποβολή του Ζαμπά. Δεν βλέπει τον αντίπαλο. Εύκολο σφύριγμα πλέον. Ο Ζαμπάς είναι εύκολο για τους διαιτητές. Ο διαιτητής, εγώ μπορώ να καταλάβω πότε έχει πρόθεση. Εγώ θεωρώ ότι χθες είχε πρόθεση. Να ψηλώ. Δηλαδή είναι. Έχει φάει μια κλωτσιά, ρε φίλε. Ο Κρέσπο από πίσω. Ναι. Που είναι μάσκ κόκκινη και δεν τη βγάζει. Ναι. Μετά γίνεται αυτό του Ζαμπά. Τη βάση κανονισμού είναι. Ωραία. Αλλά αν δεν έχει βγάλει την προηγούμενη, μην βγάζει και αυτήν. Να σου πω κάτι. Αυτό πότε θα σταματήσει πλέον να γίνεται. Ποιο. Αυτό ότι. Στον ένα, δηλαδή στο Μαωρίτσιο που τον σήκωσε, έτσι δεν είναι. Το Λιμιό, συγγνώμη, ναι. Ούτε τρέχει κάτω. Σπριντ ο διαιτητής από πάνω του και το μαλώνει. Τι μαλώνεις, μεγάλε, βγάλε την κάρτα, μπαμ. Τι το μαλώνει, την επόμενη φορά, ποια επόμενη φορά, 22 παίκτες, 20 παίκτες είναι μέσα. Θυμάσαι εσύ όλα, σιγάρα μεγάλε, Αϊνστάιν, όλοι οι διαιτητές. Ναι. Και καπάκι γίνεται μια φάση με τον Βιερίνια, φίλε, στο κόρνερ που περνάει τον Γιώχανσον και πάει να φύγει και του δίνει κουτουλιά στο στήθος ο με φόρα και δεν δίνει δεύτερη κίτρινη, φίλε. Ενώ έχει κίτρινη ο Γιώχανσον. Yeah. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος είναι τώρα για τον Πινελίκη, σέρνει. Οι δικοί μας μεταξύ έχουν πάθει κάτι. Πραγματικά δεν το έχω καταλάβει. Δεν διαμαρτύρονται. Μπορεί να είναι και της ομάδος, μπορεί να είναι και πολιτική της ομάδος πλέον. Ναι, η ομάδα προφανώς λέει ότι θα χάσω εγώ το μυαλό μου με το βλάκα αυτό. Α, μπράβο. Ωραία. Είναι πολλές φορές, συνέχεια γίνεται αυτό. Δηλαδή μέσα στη χρονιά ή διαμαρτύρεστε όλοι μαζί. Ξέρεις, υπάρχει scouting και με τους διαιτητές τι θα κάνουμε. Πρέπει να ξέρουμε και τα σφυρίγματα, πρέπει να αυτό και το scouting γίνεται και στους διαιτητές. Πρέπει να ξέρουμε τι σφυρίζει ο καθένας, πώς σφυρίζει. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε τον ΠΑΟΚ ξένος. Στην πρώτη χρονιά που έπαιξε ξένοι διαιτητές τα ντέρμπι του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είχε, ωραία, μία απώλεια με την ΑΕΚ παίζοντας με 10, 65 λεπτά και μία απώλεια με τον Άρη όπου είχε... Το πιο κακό παιχνίδι του ΠΑΟΚ ήταν. Ναι, αλλά δέχεται goal offside και σου φαίνεται με goal offside. Δηλαδή είναι αίτητος με, πώς το λένε, με ξένους διαιτητές και θα μπορούσε να έχει το απόλυτο. Ναι. Εντάξει, κάτι που είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε κανένα πρόβλημα όταν οι διαιτητές ήταν top. Τι αγκουνία ήταν αυτή. Όπω αγκονίδι. Αυτά που και καλά δεν φαίνονται. Πώς δεν φαίνεται, μια χαρά το είδαμε. Hornets βλέπουμε με Blazers. Τι είναι. Τον έδωσε παιδιά μέσα στα μούτρα. Και δεν πήρε και το rebound. Τη δίνεις που τη δίνεις, ναι. Δεν μου καπάκωσε το rebound. Τουλάχιστον πήδα ή πέσε κάτω για να πεις συγγνώμη ότι δεν το έκανε επίτηδες. Βαρ. Βαρ έχουν. Στο NBA, βαρ. Και τώρα θα φάει για διαδικτυακό, ρε. Μπορεί να αποβληθεί κιόλας. Και αποβληθεί, μπορεί να είναι και δισκαλυφκή. Αυτό τη δισκαλυφκή από πού βγήκε. Δεν ξέρω, γιατί... Το έχω πάθει κανένα δύο-τρεις φορές. Πώς θα δισκαλυφκή έχεις φάει. Ξέρω από εκείνο τις φάπες που στήριξε ο Καράγκουτης. Α, έπαιξε και Καράγκουτη σήμερα. Ναι. Το λέω πες με στη ρακέτα, μου λέει δεν μπορώ, πρώην το πόδι μου, λέει από μακριά. Το έχει το σουτάκι. Ο Καράγκουτης ήταν ο Τόνι Κούκοτς. Έτσι τον χαρακτηρίσα. Τόνι Κούκοτς ήταν πιο περιφερειακός παίκτης. Ο Καράγκουτης επειδή είχε... ήταν πάρα πολύ αδύνατος στην ηλικία των 16 τώρα. Και έβαζε ένα τρίποντο σε κάθε αγώνα, ένα στα τρία, ένα στα τέσσερα, δηλαδή δεν έβλεπε ποτέ τρία τρίποντα. Και το καλύτερο μπάσκετ του Καράγκουτς το έπαιξε στον Ηρακλή όταν ήρθε. Τεσάρι ήταν. Τεσάρι, πήγα να τον κάνουν τριάρι με το ζόρι, δεν γινότανε. Αλλά έπαθε ζημιά αυτός. Έκανε μια κλασική εγχείρηση στο γόνο και να καθαρίσει το γόνατό του. Και κόλλησε στα φιλόκοκο μέσα στο νοσοκομείο. Συμβαίνει και τέλος, ναι, συμβαίνει. Και τέλος. Και το Μαρούσι, Άρης Βοβός, ή Μπάμπης, Άρης Βοβός, τον πλήρωσε την επόμενη χρονιά παρόλο που δεν... Ναι, γιατί φέρει ευθύνη η ομάδα, φίλε. Ναι, αλλά ξέρεις, μπορούσε άνετα να πει,
Γιατί ναι. Το άλλο το κόβω. Τι δηλαδή θα παίξει, αφού δεν πρόκειται ποτέ να παίξει. Δεν είναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Υπήρχαν κάποτε και καλοί παράγοντες. Ανθρώπινοι. Καλά, νομίζω ότι ο Βος Φίλερ λίγο δεν τα πήγε καλά μετά. Άψε το, έσκασε η αυτοκρατορία. Ο Μπάμπης, ο Βοβός, ο Μπαμπάς που έχει την Κηφισία όλη που όταν πάτε στην Αθήνα κοιτά τα αριστερά δεξιά Μπάμπης, Βοβός, Μπάμπης, Βοβός, όλη την Κηφισία τέτοια. Είχε πάρει το Βοτανικό να φτιάξει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και δεν βγήκαν οι άδειες. Και δεν βγήκαν οι άδειες και καταστράφηκε αυτή η αυτοκρατορία που έχει φτιάξει. Δηλαδή για μια δουλειά. Έτσι είναι εργολαβίες. Έτσι είναι εργολαβίες. Πήρε όλες τις άδειες, νομίζω είχε κλείσει το, επειδή μας το είχε πει ο τότε που γινότανε, φαντάζομαι το 2002-2003, κάπου εκεί έγινε αυτό, είχε πάρει η εταιρεία Μπάμπης Βοβός το 65% τετραγωνικά μαγαζιών. Δηλαδή γύρω γύρω ο Βοτανικός, άμα θα χτιζόταν, το, μιλάμε για το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα γινόταν εκεί, ποδοσφαίρου, δηλαδή θα έβγει από τη Λεωφόρο. Θα έπαιρνε την Λεωφόρο αυτός να την κάνει εμπορικό κέντρο και όλα αυτά. Πάρκο και εμπορικό κέντρο. Και στο Βοτανικό είχε το 65% από τα μαγαζιά. Δηλαδή πόσες χιλιάδες τετραγωνικά μαγαζιά θα έχει γύρω-γύρω. Αυτός θα είχε... 65%. Αλλά θα το φτιάχνει αυτός στο γήπεδο. Δηλαδή το κράτος θα έδινε, ξέρω εγώ, 30 εκατομμύρια, 50, δεν ξέρω πόσα και άλλα πόσα θα βάζει αυτός. Ναι, ναι. Έχει και καταστράφηκε. Κλείνουμε λοιπόν με το κομμάτι του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Είπαμε και την ιστορία του Παναθηναϊκού. Ναι, συμβαίνει, αυτή είναι η εκπομπή μας. Ναι. Φίλε, πολύ άνετα. Εντάξει. Πολύ άνετα. Ξέρεις, όταν μπαίνει ένα γκολ στο πρώτο λεπτό, δεν ξέρεις και τι μάτς θα δεις. Το πήγε ο ΠΑΟΚ ακριβώς όπως ήθελε. Ακριβώς αυτό, επαγγελματική νίκη. Επαγγελματική νίκη. Δε, πίσω δε μένει τείχος σκληρή τα πάντα και μπροστά με αντιπιθέσεις, γιατί ο Παναθηναϊκός νεαρή, αυτό με τη νεαρή ηλικία. Μα δεν είναι τόσο νεαρή. Ποιος είναι νεαρός ηλικία? Όλοι 24, 23, 22, 20. Όχι, ο Κολοβέσκος είναι μεγάλος. Ο Μαυρομάτης είναι 20. Εντάξει, αυτοί οι δύο επιτρέπεται να παίξουν. Ναι. Ο Πούγκουλας είναι 23. Ναι, τι 23 χρόνο ρε φίλε, 18 χρόνια εθνική ομάδα παίζαμε. 18 είσαι ταλέντο, 19 είσαι επαγγελματίας παίκτης, τέλος. Τέλος. Και εσείς οι δημοσιογράφοι, μην γράφετε τα μωρά του Δόνη και τα μωρά του Δόνη. Δεν έχω γράψει ποτέ για τα μωρά. Τι είναι το μωρό του Δόνη, δηλαδή τι. Μπορεί να κάνει καβλάκι. Ξέρω, μπορεί να κάνει ένα πιπινάκι. Αλλά δεν είναι. Εγώ δεν έχω γράψει ποτέ τίποτα τέτοιο. Μια φορά, μια εποχή, μόνο για τα μωρά του Κωστίκου είχα γράψει, που ήταν όντως τα μωρά του Κωστίκου, γιατί είχε πάρει 5 παίκτες από την Εθνική Νέων. Ήταν 18. Ναι. Αυτό. Η γενιά του Ηλιάδη, του Μπαλάφα, του Χρυστοδουλόπουλου. Ναι, αυτή είναι. Ναι. Να το γράψει μια φορά, ένα αφιέρωμα. Ναι. Και μάνα μου λέγανε τα μωρά του τέτοιου μας λέγανε. Ποιανού, ρε. Του Παπα Δημητρίου. Γιατί? Γιατί σκίσαμε όλο τον κόσμο και την Ευρώπη, την ξεφτυλίσαμε όλοι. Κάναμε 4 χρόνια να χάσουμε. Όχι, δεν χάσαμε. Σε 4 χρόνια μάλλον μία ήττα έχουμε από την Ισπανία. 4 χρόνια. Οι εθνικοί παίδουν και εφήβουν και ελπίδουν 4 χρόνια αίτητοι. Όχι αίτητοι, με μία ήττα. Μερικοί Dream Team έχει 3 ήττες. Ό,τι υπήρχε σε χρυσό το πήραμε. Το καλό δεν έπαιζες. Στο καλό με τερματίας. Έτσι είναι αυτό, φίλε. Πιάμε μάτια σε πάλι. Θα έκανες και μια χαζομάρα σου. Κάτι θα γίνεται. Έκανες κέντα. Δεν υπήρχε αλλιώς περίπτωση. Γιάννη. Σταύρε μου. Χορηγή. Σπα Πριβέ. Για το μασά σου, για το χαμάμ σου, για να ξεκουράσεις το κορμί σου. Είναι εδώ δυτικά, δίπλα στο One Salonica, Ιωάννη Κολέτη 24. Εύκολο, προσβάσιμο, πάρκινγκ, τα πάντα. 530-580 το τηλέφωνο ή μπείτε στο spaprivé.gr να δείτε, έχουν και προσφορές, παίρνουν και πακέτα για όλα, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, μασάζ, όλα τα πάντα. Κοτοπαράδοση, έχουμε πει ότι... Φίλε, θέλω να μου φέρει αύριο, 6 ώρα το απόγευμα, στο σπίτι, έχει φέρει παραγγελία. Να σου πω κάτι, τι είναι, μεσημέρι ή βράδυ είναι αυτό, το 6 ώρα. Α, στο κεμένα μία...
Δεκατιανό. Τένιανο. Ρε φίλε, εγώ τέτοια ώρα τρώω. Μία φορά τη μέρα. Mm. Γι' αυτό είστε και το κορμί. Με το πλακούμε στα γλυκά. Και μετά μία ώρα παίρνεις μία κρεπούλα. Όχι, έχω προφιτερόλ. Τι θέλεις αύριο, δηλαδή αύριο τι θα φας 6 ώρα. Πρέπει να μου φέρει το ακουκάλωτο, το φάντομ. Το φάντομ. Ναι. Επεισόδιο 6 σήμερα. Deliver tour. Είπαμε. Σε πονάει το κεφάλι, αδερφέ. Σε πονάει τη μέση, δεν μπορείς να σηκωθείς από το σπίτι. Μπαίνεις στο application Deliver tour. Λες, πήγαινε σε ένα φαρμακείο. Πάρε με αυτό το φάρμακο να μου το φέρεις στο σπίτι γιατί δεν μπορώ να σηκωθώ. Μέσα σε μια ωρίτσα, παιδιά. Μπαμ, μπαμ, στο φέρνουν. Σφαίρα. Ό,τι θέλεις. Θέλεις να στείλεις κάτι κάπου. Ή να πάει να πάρεις από το σπίτι κάποιανού φίλου σου, αδερφού σου, του άντρου, του γονιού σου, να στα φέρουν σε σένα. Αυτή είναι η εξυπηρέτηση που σου κάνουν. Κοστίζει μόνο 3,5 ευρώ και στα φέρνουν. Δηλαδή, βαριέσαι να πας μέχρι το περίπτερο, μέχρι το σούπερ μάρκετ. Πας, το ενημερώνεις τι ακριβώς θέλεις και στα φέρνουν. Και πάντα από τα νεύρα του Σταύρου. Αλλά τώρα δεν έχεις νεύρα. Τώρα είσαι σε καλό mood, το σπίτι είναι καλό. Γιατί έκανες μια φωτογράφηση στο σπίτι σου και να δείξει να δούμε τι ωραίο πράγμα έχει φτιάξει. Γιατί έκανες μια φωτογράφηση, συνέντευξη. Είχα κάνει φωτογράφηση όταν έγινε. Ναι, ναι. Αναδομώ. Μην με περνάτε για τρελό. 2-3-11-2-41-508, κατασκευαστική υψηλών μοντιγραφών, ό,τι και να λέμε είναι ελάχιστο. Πηγαίνετε να τη δείτε, πηγαίνετε στα γραφεία, μπείτε αναδομοπαύλαανακαίνιση.gr να δείτε τις δουλειές της και μετά έλατε να μου πείτε. Ναι, μπορεί το αλέτα σας, μπορεί η κουζίνα σας να θέλει μια ανακατασκευή εκεί πέρα κάτι και πολύ προσιτές τιμές, τα πάντα. Πάμε στο διάλειμμα. Αύριο το πρόγραμμα λοιπόν είναι απλό και κατανοητό, Γιάννη. Ξυπνάμε το πρωί. Ναι. Ελπίζουμε φυσιολογικά να μην χρειαστεί να κάνουμε κάτι μέχρι να πιούμε τους πρώτους καφέδες μας. Εσύ, εγώ μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Συνέχισε, αγόρι μου, τι. Στη δουλειά μου θα πάω εγώ, αλλά εσύ δεν πίνεις καφέ στο σπίτι όταν ξυπνάς. Πάντα. Αλλά τι λέμε τώρα. Πάντα. Το πάμε. Πρώτο για πολλούς λόγους. Μετά πού πας. Πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Ναι. Μετά. Μετά το πρώτο και το fax που θα στείλεις. Αυτό εννοούμε. Ναι, μετά πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Πας στο γραφείο σου ή θα έρθεις εδώ πέρα. Εδώ εκπομπή, σε αυτό το γραφείο. Σε αυτό το γραφείο. Στο εδώ το γραφείο. Έχεις και δύο γραφεία. Πόσα, δύο ή τρία έχεις. Αν βάλουμε και το σπιτιού, τρία. Τρία. Ναι, γραφείο δεν είναι και το σπιτιού. Βεβαίως. Και ωραίο γραφείο. Ωραίο γραφείο το έχεις κάνει. Σίγουρα ένα δωμό σου έφτιαξε. Όχι, αυτό μου το έδωσε η Sigma Office. Ναι, αλλά το. Πώς το λένε. Την δομή, ναι. Πού το βάλανε, πού το κάνανε. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Κάνεις κάνουμε δουλειές μας. Έχουμε ένα κρίσιμο ραντεβού μετά. Meeting. Meeting. Ναι. Και μετά κατευθυνόμαστε ντουγρού για παλατάκι. Ναι. Ακριβώς έτσι. Και εγώ το πρωί δουλειά. Τα γραφείο. Και μετά. Θα πληρώσουμε κανονικά εισιτήριο παρότι εισιτήριο έχουμε όλοι αύριο διαρκές, θα πληρώσουμε. Ναι, θα πληρώσουμε για να βοηθήσουμε. Το δικό μου το διαρκές δεν χρειάζεται. Αφού επειδή δεν έχει τέτοιο. Δεν πειράζει. Θα πάμε σε μια έσοδο. Θα πάρουμε. Αν έχει ουρά βέβαια. Θα πάμε ένα keep out live. Θα βάλουμε λίγα ακόμα. Εντάξει. Και μπήκαμε. Ναι. Δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που η οικογένεια Σαββίδη βοηθάει. Δεν σημαίνει ότι εμείς ταξίνουμε, παιδιά. Όχι. Πρέπει ο καθένας όπως μπορεί, ρε φίλε μου. Ναι. Αύριο λοιπόν πρέπει το γήπεδο να είναι γεμάτο και με κομμένα εισιτήρια 15 για να πληρωθούν. Εντάξει, υπάρχουν και τα δεκάρια, έτσι δεν είναι. Νομίζω από 10-15 είναι. Όποιος μπορεί το 15 και δεν στερείται από την τσέπη του. Ναι. Όσοι μπορούν. Μου έστειλε ένα φίλο πριν ότι είναι Λάρισα και ότι πήρε εισιτήριο, μα θέλω να το δώσω σε κανέναν. Γιατί αφού δεν θα μπορέσει να έρθει για να βοηθήσει την ομάδα, του αδερφέ, όχι, θα το κρατήσει εσύ, αυτό που είναι να το πάρει, α πληρώσει. Ναι. Δεν είναι κακό. Εντάξει, όποιος δεν είναι τραγικό το ποσό. Όποιος μπορεί, παιδιά. Εντάξει, πάμε σύστημα να βοηθήσουμε, γιατί η ομάδα έτσι και μπορέσει και περάσει την ΑΕΚ. Μετά είναι δύο αγώνες ακόμα για το Final Four.
Ναι, μετά πάμε κάτσε 8. 8, άλλοι δύο αγώνες και μετά πας Final Four, φίλε. Ναι, και την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Δεν λέμε ότι είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, δεν θα το πω αυτό. Η ΑΕΚ έχει πολύ ακριβότερο ρόστερ. Καλά. Πολύ ναι. Περισσότερες δυνατότητες, αλλά ο ΠΑΟΚ επειδή έχει μπασκετική ευφυΐα. Έτσι δεν είναι ευφυΐα, έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλή ομάδα. Ναι, έχει και μπασκετική. Τα διαβάζει καλύτερα τα παιχνίδια από την ΑΕΚ, φίλε. Δεν τα διαβάζει ΠΑΟΚ καλύτερα, απλώς ο ΠΑΟΚ είναι πιο ομάδα, είναι πιο αυτό. Καλύτερη χημεία. Η ΑΕΚ, πιο ομάδα, αλλά. Μάζεσαι όταν η ΑΕΚ έχει πιάνει απόδοση, είναι όλη, έχει χημεία, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει συχνά χημεία μεταξύ τους, απλώς είναι το ταλέντους που κερδίζουν πολλά παιχνίδια. Άμα αυτή η ομάδα βρει τη χημεία της, είναι άπαιχτη, ρε παιδί μου. Η ΑΕΚ έχει πολύ καλούς παίχτες. Πολύ καλούς παίχτες. Απλώς δεν έχει καλή χημεία, γιατί είναι οι παίχτες παρτάκηδες αυτοί. Δεν παίζει ο Ξανθόπουλος που είναι ο πιο ρολίστας τους. Δεν είναι μόνο ρολίστας, ο Ξανθόπουλος κρατάει και τη... Κρατάει πολλά οπότε, πράγματα. Οπότε παίζει με εμάς ο Ξανθόπουλος, βάζει κιόλας, εκείνο το παράδοξο. Βάζει με ένα τρίποντο, τον είχα συμπαίχτη στον Πανιόνιο. Μέναμε και δωμάτιο μαζί με τον Βασίλη. Ναι, μουλοχτός είναι. Φίλε, είναι πολύ καλός παίχτης. Δεν έχει μπόι καθόλου. Λέει ένα 80 ποτέ. Ναι. Κάποτε μια εφημερίδα τον έγραψε ένα 80. Και την έκοψε και το κόλλησε στα πολιτήρια. Για παράγει, ένα 80 ημέρα. Όχι, είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός, γιατί πάντα οι playmakers συνήθως όλοι προσπαθούν να έχουν λευκούς playmakers. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο, δηλαδή όλοι προσπαθούν να έχουν λευκούς playmakers. Δεν είμαστε ρατσιστές, αλλά έτσι λένε. Καλό είναι που δεν παίζει ο Βασίλης ο Ξανθόπουλος για τον ΠΑΟΚ. Γιατί το θείο τον φίλε. Μεγαλύτερο ταλέντο, πιο καλύτερο σκόρε. NBA παίχτης. NBA παίχτης. Αλλά τον πετάς τον κόνιαρι πάνω. Τον κάνει πάλι ανάκατα. Εντάξει, είναι καλός παίχτης. Καλός παίχτης είναι. Στο πρωτάθλημα δεν φύγει, τον έβγαλε τον ρυθμό άλλος από 10 λεπτό. Θα μου πεις τώρα θα είναι και προετοιμασμένος ο θείος. Ναι, δεν δουλεύουν. Δεν είχε ιδέα. Στο τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Αλλά έχουμε. Λίγο χάτσε να είναι καλά. Ξέρεις ποιος είναι κομβικός σε τέτοια παιχνίδια, ρε φίλε. Μην το πεις καν. Τι πάω να πω. Αυτό, πες μου, ποιος. Εγώ λέω ότι ο πιο κομβικός παίχτης σε αυτά τα παιχνίδια, αυτός που δεν περιμένεις να σου κάνει ζημιά και στην κάνει, είναι ο Ζάρας. Έρχεται τον πάγκο. Δηλαδή, άμα αυτό σου μπει και σου βάλει δύο σουτ μακρινά. Ο Ζάρας που ξεκίνησε. Να είσαι σε καλή φόρμα τώρα, αυτό σου λέω, είναι καλά ο Ζάρας. Ο Ζάρας είναι εργαλείο, φίλε. Ναι. Είναι πάντα παίκτης που παίζει πάνω τα λεφτά του. Είναι πάντα παίκτης που θα σου δώσει κάτι. Εντάξει, καμιά φορά στην άμυνα είναι λίγο. Μα άλλο δεν είναι, φίλε, αμυντικός. Εντάξει, φίλε, δεν γίνεται στον μπάσκετ να είσαι αμυντικός και επιθετικός. Μπορεί να είσαι και τα δύο. Τι θα κάνουμε τώρα. Ναι. Αλλά σε τέτοια παιχνίδια ο Ζάρας είναι μανία. Εγώ ήμουν και καλύτερος αμυντικός ή καλύτερος επιθετικός. Αλλά άλογο, το είπαμε αυτό. Ξέρεις ότι ξεκίνησα αμυντικό γενής παίχτης. Το ξέρω, σε έβλεπα. Ναι, γιατί δεν την έβλεπα. Μόλις έπαιρνα rebound, μου φώναζε ο Μπάνι, έξω! Έξω τον μπάλα! Έξω τον μπάλα, πάρ' τον μπάλα. Γιατί, καλύτερα δεν ήταν. Ναι, πιο σίγουρα. Ποιος είναι το σπόδος. Απ' τη μία ο Πρέρβιτς, απ' την άλλη ο Κόρβας. Ποιος θα το χάσει. Φίλε, δύσκολο τα δίκλα. Όπως, φίλε. Καμιά φορά κάθομαι έτσι το βράδυ στο σπίτι και... Μου έρχονται ρε παιδί μου, τι έχω ζήσει, με ποιους παίκτες έχω παίξει. Όχι ποιος θα βάλει πιο πολλά τρίποντα. Ποιος θα έχανε πιο πολλά τρίποντα. Αυτό ήταν το στοίχημα του Κόρφα με τον Πρέλβιτς στην προπόνηση. Δεν λέγανε ποιος θα βάλει πιο πολλά. Ο Κόρφας έχει μεγαλύτερη σιγουριά στο σουτ. Πλαμβάνεσαι από την περισσότερη προσπάθεια. Ο Κόρφας ήταν απίστευτος. Εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι στη Τσιμπόνα, φίλε, που ξεκινάει ο Κόρφας με 5 στα 5. Τους πέθανε. Είχαν πέσει όλους τον Πρέλβιτς πάνω. Πάρτο. Ο Κοντός όταν έχανε βολή. Πρέπει να έχει 92% καριέρα. Ναι, δηλαδή όταν έχανε βολή. Παρόλο που ήταν και λίγο κικές και δεν μίλαγε και καθαρά. Εκεί να δει κανένα πινιλί και με σάλια μαζί. Τίποτα, στην προπόνηση βολή. Δεν δεχόταν. Δηλαδή ήθελε να είχε 100% βολές σε κάθε προπόνηση. Και τώρα είχε 100 στις 101 ή στις 102. Και ακούγαμε μπινιλίκια επειδή είχαν αυτός βολή. Ο πιο απίστευτος επαγγελματίας από όλους.
επαγγελματίας δηλαδή, 40 λεπτά ακριβώς, δηλαδή μπορεί να έφτανε μία ώρα πριν την προπόνηση και αυτό ήταν μες στα μάξι. 40 λεπτά πριν έμπαινε, το είχε ακριβώς τι θα κάνει. Έμπαινε μέσα. Πάντα έβγαζε πρώτα το δεξί παπούτσι, μετά το αριστερό. Πάντα δηλαδή είχε αυτό, μετά δενότανε τρίτος με tape. Γιατί πάντα οι μικροί δενόμασταν πρώτοι και όσο πιο παλιός, τελευταία στιγμή. Δενόταν από τους πρώτους ο Κόρφας για να ετοιμαστεί. Διατάσεις. Και ερχόταν ο Μπάνι, ούτε tape, ούτε τίποτα. Έμπαινε παραπέντε. Φαντάζομαι πάλι να τον αφήσει. Ο Μπάνε τα έκανε αυτά μέχρι τα 26-27 του. Μετά, εντάξει, παλιώνεις, αλλιώς βλέπεις και τη ζωή, φιλοσοφείς αλλιώς. Τελείωσε και εκεί πέρα το στην Αν που άλλαξε φιλοσοφία ζωής. Αυτό το κλάμα του Πρέλεβιτς, που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, δηλαδή, άλλαξε η ζωή του εκείνο το βράδυ, εκείνα τα δευτερόλεπτα. Από εκεί και μετά δεν ξανασχολήθηκε ποτέ με την αγάπη για το μπάσκετ. Δηλαδή λέει, θα είμαι καθαρά επαγγελματίας, δεν θα παθιάζουμε τόσο πολύ, γιατί έμενε μαζί με τον Θόδωρο τον Αστριάδη δωμάτιο. Δηλαδή εκεί και μου είπε ο Θόδωρος ότι έκλαιγε, μετά γέλαγε, μετά παρήγγειλε μια μπύρα, ξέρω εγώ, 12, μία ώρα το βράδυ, την έβρε την μπύρα, την πέταξε από το μπαλκόνι. Δηλαδή έκανε, τρελάθηκε ο Μπάνε. Την επόμενη μέρα, χαμογελαστός, κατέβηκε, η ζωή είναι ωραία. Και έτσι είναι μέχρι σήμερα. Ναι, δεν χρειάζεται αυτό το δρόμο. Ναι, δηλαδή πάντα παθιαζόταν την ώρα του αγώνα, δεν εννοώ αυτό. Πάντα για την νίκη και σκιζόταν και φωνές και αυτά. Με το που τελείωνε το μάτς, παιδιά παίξαμε καλύτερα και κερδίσαμε. Παιδιά δεν παίξαμε καλά, χάσαμε. Δεν πειράζει. Το άλλο παιχνίδι. Έτσι. Και έτσι είναι και σήμερα. Δεν το ξέρω σήμερα πώς είναι. Έτσι και είναι και σήμερα. Δηλαδή, άλλαξε όλοι. Φαντάσου τι έγινε, δηλαδή τι σοκ έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Φίλε, η ήττα είναι δύσκολο πράγμα. Ναι, ρε φίλε. Η νίκη, νικάς, χαίρεσε, φεύγει. Η ήττα σε τρώει. Δεν λένε, ξέρεις, που ρωτάνε ποιο παιχνίδι θα ξανάπαιζες. Δεν λέει κανένας, θα έπαιζα τον τελικό που πήραμε αυτό. Όλοι λένε, εκείνο το παιχνίδι που δεν, ρε, που, δηλαδή, γαμώ, δηλαδή, που τρελαίνεσαι. Που τρελαίνεσαι, δηλαδή. Σε ποιο παιχνίδι θα ξαναπαιζες. Εγώ, ξέρεις ποιο παιχνίδι πάντα ήθελα να παίξω. Θέλω να παίξω το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, τον τελικό, που είχαμε καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, που πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο πρωτάθλημα. Που έβλεσε το Γιάκοβιτς στο τρίποντο, μετά παίξαμε με τον Ολυμπιακό, μετά παίξαμε. Παίζουμε στην Αθήνα, μας κερδίζουν 5-6 πόντους, παίζουμε εδώ πέρα, κερδίζουμε εμείς 5. Δεν ήταν διαφορετικές ομάδες. Εμείς ήμασταν όμως καλύτερη ομάδα. Μπορεί να είχαν αυτοί το Ράτζα και τον Μπάιρον Σκοτ. Εμείς είχαμε Μακρέ, Σάκερφορντ, στο Γιάκοβιτς τώρα μιλάμε. Παναθηναϊκός μόνο το Ράτζα είχε. Σημείο αναφοράς. Ναι. Γιατί και ο Σκοτ δεν ήταν καλός. Και ο Οικονόμου ήταν καλός, εντάξει, αλλά και ο Αλβέρτς ήταν καλός, εντάξει. Ο Μπάιρον Σκοτ, παρόλο που ήταν τρελό όνομα, δεν έκανε και τίποτα, σιγά 15 πόντους. Αυτό ήταν ο Μπάιρον Σκοτ, δεν ήταν. Ναι, δεν ήταν top. Ο Σάκερφορντ έπαιζε στα ίσια το Ράτζα. Εντάξει, πιο καλός παίκτης ο Ντίνο Ράτζα, αλλά και ο Σάκερφορντ δεν ήταν κανένας ψεύτικος. Όχι, όχι. Απλώς το τελευταίο παιχνίδι είχαμε και κάποια θέματα με κάτι πληρωμές τότε. Και θυμάμαι είχε γίνει και τρελή μανούρα μέσα στα ποδητήρια πριν ταξιδέψουμε Αθήνα. Γιατί ήρθε ο Σάκερφορντ και μας είπε ότι δεν έχω πληρωθεί. Τώρα, Αμερικάνος. Να σου πει, ξέρουμε πει. Ότι έχει αρρώστια με τα λεφτά. Δηλαδή, ξέρεις, είναι τσιγκούνις, είναι my money και τέτοια δεν παίζουν. Είναι ο Μπουντούρης τότε αρχηγός, θυμάμαι. Μαζευόμαστε, λέμε, τι έγινε τώρα, τι κουφό είναι αυτό τώρα. Αφού τελειώνει, αύριο είναι το τελευταίο μάτς. Και πήραμε τηλέφωνο, ενημερώσαμε τον πρόεδρο να έρθει. Παίζαμε σε
την άλλη μέρα. Mm. Ξέρω εγώ την επόμενη, μετά από δύο μέρες, δεν ξέρω τι. Παίζαμε στο Θεσσαλονίκη και μετά παίζαμε το τελευταίο πέμπτο παιχνίδι στην Αθήνα. Τελικός τώρα. Και πιστέψαμε ότι, πιστεύαμε ότι θα το πέραμε το πρωτάθλημα. Ξέραμε, λέμε τρία παιχνίδια στην Αθήνα, τώρα θα το πάρουμε. Δεν γίνεται. Mm. Και γίνεται μια ανακατοσούρα στην ομάδα. Παίρνουμε τον πρόεδρο, έρχεται ο Αλεξόπουλος. Το λέμε, πρόεδρε, έτσι και έτσι. Λέει, τι έτσι και έτσι. Λέει, έχετε πάρει 8 μήνες, 10 μήνες πληρωνόμαστε. 8 μήνες. Αύριο μεθαύριο θα πάρετε τον ένα και ξέρεις, 20 ένα μήνα τον άλλο. Δηλαδή έτσι πάντα γίνεται. Δεν ήταν ότι ήμασταν απλήρωτοι. Άντε τώρα πες σε μένα ότι δεν έγινε τίποτα εκεί. Δηλαδή να πάει κάποιος και να τον δώσει, ξέρεις. Τι έκανε στο τελικό? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι έκανε στο τελικό, αλλά μόνο και μόνο που σου μπαίνει η ιδέα, ρε παιδί μου, και γίνεται μια ανακατοσούρα μέσα στην ομάδα. Και να το λέμε τον πρόεδρο, πλήρωσε μόνο αυτόν, ρε παιδί μου, και εμάς καθυστέρησε να μας δύο μήνες. Τώρα πρωτάθλημα θα πάρουμε, θα καεί Θεσσαλονίκη. Γιατί αξίζαμε, σου λέω, είχαμε ομάδα. Με Ρώαν μέσα, με Μοράλες, εγώ. Χαμός. Πόσους ψηλούς είχαμε? 6 ψηλούς είχαμε, δεν ήμασταν, δηλαδή απίστευτο. Και μετά τι να κάνουμε? Δηλαδή ανακατοσούρα, δηλαδή. Να τον κοιτάμε αυτός να είναι, να γελάει, να κάνει, να ράνει. Το, την ώρα του παιχνιδιού να βλέπουμε τον συγχωρημένο τον Παύλο και τον Θανάσιο για να κόπουν, να κόβουν βόλτες μέσα στο, ξέρεις, να μας κάνουν ψευτομαγκές μέσα. Τότε που κατέβηκαν 5.000 παοξίδες. Θυμάμαι, στο πέταλο. Το μεγαλύτερο, από τις μεγαλύτερες εκδρομές που έχουν γίνει. Τι να πω. Αυτό. Αυτό το παιχνίδι δηλαδή, να μην είχα αυτό που με τρώει τόσα χρόνια μέσα μου. Αυτό θες να παίξεις. Ναι. Και ένα άλλο είναι ο τελικός που χάσαμε από την Downgrass, αλλά εκεί μας φάγανε η διαιτησία, δηλαδή κερδίζουμε στο πρώτο ημίχρονο, πετάμε, ο Μπάνε έχει βάλει 20 πόντους το πρώτο ημίχρονο στο Γιάκοβιτς, πέταγε παιδί. Και πάλι ο Ντίν Γκάρετ, ένας ψηλός, ο Ρίβας, μας έβαλε 30 πόντους με 19 βολές. Εκεί είχε σφαγή. Εκεί είχε σφαγή, κατάλαβες. Παίζαμε και στην έδρα τους, δηλαδή στο σπίτι τους. Δεν γίνεται εκεί αυτό. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις μια τεχνητή κρίση, να πούμε, να κάνεις από κάτω. Δεν μπορείς, γιατί όποιος, μόλις τον όχι τον ακουμπάγαμε, μόλις κατέβαινε στην επίθεση, έπαιρνε την μπάλα, σφυρίζαν φάουλ. Έκανα 5 φάουλ εγώ. 5 ο Τσέκος. 4 ο Γκάρετ, ξέρω, 5. 4-5 ο Ρετζιάς. Δηλαδή 20 βολές σούταρε. Δεν είναι, δεν πήρε, κέρδισε 14-15 φάουλ. Και τότε ήταν 8 τα φάουλ για να σουτάρεις βόλες. Δηλαδή, τον κάναμε φάουλ και πριν. Αλλά εντάξει. 8 ήταν τα φάουλ. Ναι, στις 8 βόλες, στο 8ο φάουλ σου ήταν βόλες. Πώς το έχω ξεχάσει. Και παλιά ήταν, δεν υπήρχαν τα 10 λεπτά, ήταν ένα 20 λεπτό. Α, ναι. 2-20 λεπτά δηλαδή υπήρχαν. Τα πρώτα, ξέρεις γιατί χάναμε από τη Ιουγκοσλαβία? Πάντα. Γιατί οι Ιουγκοσλάβοι λέγανε τα πρώτα 7 φάουλ δεν θα πάνε για σουτ. Ναι. Θα γίνουν εκτός σουτ, ναι. Πριν βολές. Ναι. Και μετά το 8 θα κάνετε φάουλ στις βολές. Ενώ εδώ στην Ελλάδα αυτό το μάθανε, εφόσον έχουν έρθει 10 προπονητές Σέρβοι και το λέγανε. Ξύπνοι Σέρβοι. Βέβαια, αυτό είναι, ξύπνοι Σέρβοι. Δεν είναι ότι είναι καλύτερα από εμάς, είναι πιο ξύπνοι από εμάς. Ενώ τώρα είναι στο 12ο, είναι στα 4, στο 5ο φάουλ σουτάρεις βολές. Τώρα λένε τα πρώτα 4 φάουλ να μην προλάβει να σουτάρει 2 βολές. Να το κάνεις το φάουλ πριν. Μην μπάλα πλάγια. Να χαλάσει πίθεση. Ενώ βλέπεις τώρα ακόμα πάνε και κάνουν φάουλ στο σουτ. Και είναι το δεύτερο. Αδερφέ, ένα δευτερόλεπτο πριν είναι. Αφού βλέπεις ότι δεν προλαβαίνεις. Ναι, και άμα σηκωθεί, άστον. Ναι, άμα σηκωθεί, γιατί να σηκωθεί, να το βάλει, να βάλει και βολή. Καλά, με Σέρβο προπονητή, με ο Μπράδοβιτς αυτό, στον Παναθηναϊκό, όταν με έβαζε κανένας καλά και φάουλ, έβγαινε ο Ιτούδης και έλεγε, Γιάννη, τώρα την αδερφή σου, τώρα τη μαμά σου, τώρα το σόι σου, τώρα αυτό, τώρα ούτε εγώ δεν κατάλαβα τι κάνει, τι λέει. Μετάφραση. Φαντάσουμε Λιτζανί και πίτσκουμπάς. Τέλος πάντων. Δίκιο είχε. Δίκιο είχε, ναι.
Δίκιο είχε, αλλά μην ξεχνάμε ότι και οι αντίπαλοι παίζουν. Υπάρχουν αθλητές που κάνανε καριέρα πέφτοντας πάνω τους και κερδίσουν φάουλ. Το κάναν μία, το κάναν δύο, αλλά την τρίτη όταν πηδάγανε έφευγα και πέφτα με τα μούτρα κάτω και χτυπάγανε στο τέλος. Τέλος πάντων, σήμερα η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο Live Without Bullying και ακολουθεί η μαρμίτα. Ο Τάσος είναι εντάξει, δεν τον βλέπει πλέον. Το Ζάχο, δεν τον βλέπει. Για χαρά πάει κιόλας, φίλε. Ναι, τώρα, αλλά δεν τον βλέπει, έχει μεγάλη διαφορά. Τι να μαλώσουν τώρα. Πώς τι να μαλώσουν. Να μαλώνουν άμα ήταν τσίμα τσίμα, με το Γιάννη Τζίμα. Εντάξει. Τόσο χρειάζεται για να ξεκαθαρίσει. Ακολουθεί μαρμίτα. Να είστε καλά. Τα λέμε την Παρασκευή. Ελπίζουμε μια καλή εμφάνιση αύριο και νίκη με αρκετούς πόντους για να έχει προβάδισμα ο ΠΑΟΚ. Γεγονός. Μην ξεχνάμε αύριο 7.30 ώρα στο Παλατάκι. Παιδιά, δεν είναι μακριά. Ναι, φίλε. Σήμερα ο Κώστας Χαρλαμπίδης που έπαιξε και αυτός, τώρα μου έρχονται. Έπαιξε και ο Κώστας Χαρλαμπίδης σήμερα, ο assistant coach του ΠΑΟΚ. Παιδιά, δεν είναι μακριά. Τι μακριά, δεν 10 λεπτά. Έτσι λένε, είναι μακριά. Πώς το Παλατάκι. Τι κάναμε εμείς για να πάμε το κίνημα, 10 λεπτά. Τι κάνουν, 10 λεπτά. Ο περιφερειακό είναι ακόμα πιο κοντά. Περιφερειακό πήγαμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να πας και μέσα από την πόλη, από το Phoenix Suns. Μπορεί να πας από εκεί, μπορεί να πας και παραλιακά, ωραία, βρέψει λίγο θάλασσα. Πηγαίνετε, 7.30 ώρα. Όλοι εκεί. Τι έχει να κάνει τρίτη 7.30 ώρα, τι να έχει να κάνει. Είναι μερικά μαγαζιά ανοιχτά, ρε φίλε. Είναι ανοιχτή αγορά. Έχουμε πει όλες τις δικαιολογίες που λένε όλοι. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Αύριο στο Παλατάκι όλοι. Τι στο μαγαζί δέχεστε. Προχθές τον ΠΑΟΚ, σήμερα, αύριο πάλι ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι, δύο φορές την εβδομάδα είναι, παιδιά. Κορίτσια, αφήστε τους άντρες σας. Μην τους πιέζετε. ΠΑΟΚ πάνε να δούνε. Λοιπόν, καληνύχτα σας.